Λοιπόν, τώρα αλλάζω λίγο κλίμα. Διότι αυτή την τελευταία μέρα της προεκλογικής περίοδου και στην προσπάθειά μου να φέρω και αυτούς τους υποψηφίους που εγώ θεωρώ ως ενδιαφέρουσες υποψηφιότητες, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα καλέσει την εκπομπή έναν άνθρωπο που ιδιαίτερα είναι νεολαία, τον βλέπει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν μπείτε στο YouTube και πατήσετε το όνομα Παναγιώτης Μήλας, θα δείτε ότι κάνει εκατοντάδες χιλιάδες views κάθε βίντεο που ανεβάζει σχετικά με την προσπάθειά του για την προστασία των ζώων και ιδιαίτερα των σκύλων. Και έτσι αποφάσισα, ο κύριος Μήλας είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιώργου Πατούλη στο κεντρικό τομέα της Αθήνας και καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, είσαι η πιο εναλλακτική υποψηφιότητα του υποψηφιωτικού του Γιώργου Πατούλη. Εδώ να ξέρεις, ήρθα γιατί με κάλεσε ένα σκυλομπαμπάς. Εγώ είμαι αυτός. Έτσι. Και είναι χαρά μου και τιμή μου, το λέω χήμα στεγνά γιατί έτσι πάντα μιλάω. Δεν έχω έρθει εδώ για κανένα πολιτικό λόγο. Ξέρω ότι που ανήκεις, σέβομαι τον καθέναν αυτό που αντιπροσωπεύει. Δεν έχω αγάπη για κανένα κόμμα. Έχω τρελή αγάπη για την νεολαία, για ένα καλύτερο αύριο και θέλω να το αντιπροσωπεύσω από όπου μπορώ. Μου έδωσε λοιπόν βήμα η ομάδα του Πατούλη και είμαι εδώ να υπηρετήσω την νεολαία, τις ψυχούλες με τα τέσσερα πόδια και ουρά και να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Θέλω να μας πεις λίγο για την προσπάθειά σου αυτή για τα ζώα και λέω ιδιαίτερα για τους σκύλους, σας έχω δει και βίντεο και γάτες, όζες και διάφορα τέτοια. Για πάμε λίγο. Αυτό θέλω να κάνω. Πες μας λίγο για αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι. Δώσε το λίγο. Εγώ θα δώσω πόνο. Ουσιαστικά ξεκίνησε από εκεί το έργο μου, από τα σκυλάκια. Έχω την ομάδα την Angels, που είναι κατά της κακοποίησης ζώων. Είναι μια οργανωμένη ομάδα. Ήθελα να αντιπροσωπεύσω τη φιλοζωία που έχει μια πολύ κακή εικόνα στην Ελλάδα μας. Η φιλοζωία στην Ελλάδα είναι φανατισμός, χαμηλό επίπεδο και μισάνθρωποι. Στην πλειοψηφία της, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δυστυχώς δηλαδή 9 στους 10 φιλόζωους είναι αυτή η εικόνα που σου περιέγραψα. Βλέπεις φιλόζωο και σε πλησιάζει και λες, οχ. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Τώρα κάποιοι στεναχωριούνται, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Ειδικά εγώ που είμαι μέσα τα ξέρω πολύ καλά τα πράγματα. Θέλω να φύγει αυτή η εικόνα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό σαν έννοια να την κάνουμε αγαπητή, προσιτή και στον κόσμο, τον ευρύτερο, αλλά και στη νεολαία ειδικά. Γι' αυτό λοιπόν η ομάδα που έφτιαξα κάνει το έργο που κάνει, που είναι κατά της κακοποίησης ζώου, με αξία στον άνθρωπο. Δεν πάμε να κουνήσουμε δάχτυλο και να κάνουμε κήρυγμα και να ξεμαλιαστούμε. Δεν τους παίρνει κιόλας. Εσύ δύσκολα. Έχω προβλέψει. Λοιπόν, αλλά πάμε να φτιάξουμε τη ζωή μεταξύ ανθρώπου και σκύλου. Να τους φτιάξουμε τη ζωή, πάμε. Οπότε τους λέμε τα λάθη τους, τους ρωτάμε γιατί συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Ποιο είναι το πιο συχνό λάθος που κάνει άνθρωποι σχέση με το σκύλο? Το πιο σύνηθες είναι που τα κλείνουν σε μπαλκόνια ή τα έχουν μόνιμα δεμένα. Αυτό είναι το πιο σύνηθες, δηλαδή αμέλεια. Αυτό είναι για το σκύλο βασανιστήριο. Φυσικά και είναι. Και ρωτάμε λοιπόν τι πάει στραβά, γιατί το έχετε μόνιμα στο μπαλκόνι, λέμε ρε παιδί μου. Κάποιοι μπορεί να έχουν σοβαρό λόγο και ψάχνουν να βρούμε λύση. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν σοβαρό λόγο, οπότε ενημερώνουμε για τον νόμο. Εάν συνεργαστούν, τότε μαζί, συνεργασία ομάδα και άνθρωπος, λύνουμε το πρόβλημα. Εάν δεν συνεργαστούν, ενημερώνουμε και πάλι ότι θα καταφύγουμε στον νόμο. Τα πρόστιμα είναι αυτά, είστε σίγουρος? Ο άνθρωπος που θα τιμωρηθεί από τον νόμο θα είναι επιλογή του 100%, φίλε. Του λέμε, η ζωή του ζώου θα φτιάξει είτε με τη συνεργασία σας, είτε με την τιμωρία σας. Διαλέξτε. Και όχι από εμάς τιμωρία, εμείς δεν έχουμε, είμαστε πολίτες. Η ομάδα δεν είναι ΜΚΟ, δεν είναι τίποτα. Είναι καθαρά 100% εθνική ομάδα. Πώς είναι η ομάδα? Αυτή τη στιγμή είμαστε 20 άτομα. Έχει υπάρξει και σε πολύ καλύτερες περιόδους η ομάδα που είχαμε 70 ενεργά άτομα. Θα ξανανεύει. Έκανε μια κοιλιά. Αυτά έτσι είναι με τους εθελοντές. Δυστυχώς έχει πολλή δουλειά σε αυτά τα πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, το έργο δεν αλλάζει. Ένας να μείνω, το έργο θα είναι το ίδιο. Οι καλές ομάδες θα είναι οι ίδιοι. Θα το αντιπροσωπεύσω όσο μπορώ μέχρι την τελευταία μου άνασα. Αυτό λοιπόν. Φτιάχνει μια εικόνα, κάνει ένα έργο και χρησιμοποιώ τα μέσα που εσύ το έχεις πιάσει, είσαι ωραίος, το έχεις πιάσει αυτό εδώ πέρα με το YouTube και το Facebook και αυτά. Είναι η επικοινωνία μας με την νεολαία. Θέλω η νεολαία να δει και να έχει κάποιο άλλο πρότυπο πέρα από Survivor και Top Model και δεν ξέρω εγώ τι άλλα βλέπουνε. Λοιπόν, να δούνε κάτι όμορφο, να δούνε ότι ένας απλός πολίτης όπως είμαι εγώ το κάνει. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε αστυνομικός, ούτε με και ούτε τίποτα. Χρειάζεται να έχεις αγάπη και θέληση. Και όλα γίνονται. Με γνώση φυσικά, προσοχή, σωστά. Και να δουν ότι μπορούν να το κάνουν. Πρότυπα. Να δημιουργήσουμε πρότυπα στους πιτσιρικάδες μας. Δεν υπάρχει πιο βασικό πράγμα. Άρα λοιπόν, το έργο ξεκίνησε για να προστατέψω σκυλάκια.
Γιατί υπάρχει πολύ κακοποίηση στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Πρέπει να φύγει αυτή η διαβάζω εικόνα. Διάφορες ιστορίες κατά καιρούς, φρικώδεις. Εκείνο το σκυλάκι το θάψαν ζωντανό στη Λαμία που ήταν. Φίλε, και δεν μπορούσα να διαβάσω την είδηση. Δεν το θυμάσαι, γιατί πριν ένα μήνα έγινε. Έχω δει εικόνες που θα με κυνηγάνε μέχρι να κλείσω τα ματάκια μου. Δεν ξέρω αν σου λέει τίποτα αυτό. Γιατί ρε παιδί, πώς μπορεί κάποιος να παραβασανίσει ένα σκύλο. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί πρώτα... Εγώ λέω το σκύλο το θεωρώ. Δεν το λέω κάθε υπερβολή. Το θεωρώ άνθρωπο, δεν το ξεχωρίζω. Δηλαδή ο Ερμής στο σπίτι μου είναι παιδί μας. Πώς πω. Γιατί είμαι εδώ, νομίζεις. Δηλαδή, ένα άνθρωπο πώς μπορεί να πάρει ένα κακοποιητικό να κάνει το σκύλο, α. Δεν με ενδιαφέρει το τι έχουν μέσα τους και το κάνουν. Ο Θεός και η ψυχή του έχει μέσα ο καθένας. Με ενδιαφέρει γιατί τους επιτρέπεται να το κάνουν. Δηλαδή, το κράτος, γιατί. Κάτσε, έχουμε νόμους. Ναι, δεν έχουμε νόμους. Εφαρμογή των νόμων όμως. Εντάξει, στην Ελλάδα. Τι να το κάνεις. Άμα ο νόμος από μόνος δεν λέει κάτι. Όταν πάτε και βρίσκετε κάποιον με την ομάδα με τους Angels που κακοποιεί ένα σκύλο και τον θέτει πρώτα των ευθυνών του, ποια είναι η αντίδρασή του συνήθως. Έχει διάφορες αντιδράσεις. Οι σύνηθες είναι επιθετικά, αλλά τον βλέπεις, έχει τη φωλιά του λιωμένη. Καλά, εσύ είσαι και λίγο άγρος νόψη, οπότε θα φοβάται και λίγο. Σε μένα δεν έχει τέτοια. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι, ναι, σε μένα γίνονται καλά. Αλλά είσαι και σου λέει άλλος κάτσε εδώ, μην φάω καμία. Αλλά η ομάδα μου δεν πάω σε όλα τα περιστατικά, πάω μόνο στα πολύ δύσκολα περιστατικά. Ναι. Σε κακοποίηση ενεργητική συνήθως πάω εγώ. Δεν το δέρνουν, δεν το χτυπάνε. Ναι, εκεί πάω, αναλαμβάνω εγώ. Και μάλιστα έχω ανεβάσει και live, είχα βάλει στο Instagram live, τσέπη το κινητό, να μην παίρνει πρόσωπα, να παίρνει αλλού. Γιατί είναι τίμιο να πάρω εσένα που είσαι θεατής μαζί μου. Δεν έχει video edit και τέτοια, είναι real time. Ό,τι λες, γράφεται. Έχω τόση εμπιστοσύνη λοιπόν στον εαυτό μου και σε αυτά που λέω και σε αυτό που αντιπροσωπεύω που έχω κάνει δύο live περιστατικά. Να δει ο κόσμος πώς μιλάω εκείνη την ώρα, σαν να σε έχω μαζί μου. Πιο τίμιο πεθαίνεις, δεν έχει. Ναι. Λοιπόν, και σε αυτά τα περιστατικά πάω εγώ. Παρ' όλα αυτά έχουμε και κοπέλες στην ομάδα. Έτσι, κοίτα, ξεκινάνε λίγο και πού βρήκα τις φωτογραφίες, γιατί εμείς έχουμε φωτογραφικό υλικό. Δεν πάμε χωρίς. Μαζεύουμε, συλλέγουμε φωτογραφικό υλικό το οποίο είναι αποδεικτικό και για εμάς να δούμε ότι το περιστατικό ισχύει. Γιατί ο καθένας μπορεί να καταγγείλει ό,τι θέλει. Δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Έχουμε λοιπόν φωτογραφικό υλικό που δείχνει μια μονιμότητα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σκυλάκι δεμένο. Ωραία. Με αυτό το υλικό κάνουμε μια ευγενική επικοινωνία. Τονίζουμε στην αρχή ότι εδώ είμαστε για καλό λόγο. Είμαστε για να φτιάξουμε το πρόβλημα. Του λέμε λοιπόν το πρόβλημα και από εκεί πέρα έχουμε αντιδράσεις διάφορες. Επειδή ξεκινάμε ένα πρόλογο ωραία, εντάξει, το δέχονται καλά. Κάποιοι είναι αμυντικοί όπως σου είπα και ξεκινάνε λίγο πιο τσαμπουκαλεμένα, αλλά και αυτοί ακόμα ερεμούν γιατί βλέπουν ότι πραγματικά η πρόθεσή μας είναι, δεν είναι βιτρίνα. Η πρόθεσή μας είναι να σου φτιάξουμε τη ζωή, φίλε. Έχουν δει και όλα στην ομάδα γιατί έχω βγει σε καμιά κουσαριά εκπομπές στην τηλεόραση το έργο της ομάδας Angels. Ειδικά στο YouTube είσαι πάρα πολύ δυνατός. Έχω δει κάτι βίντεο 100.000, 200.000 μου. Έχει, ναι, έχει, έχει. Γιατί αυτά αρέσουν στον κόσμο, αυτές τις περιπτώσεις. Έχω και ένα βίντεο που έχει πάνω από 600.000, 700. Είναι ένα περιστατικό με ένα Rottweiler που το είχαν σαν κουτάκι 30x60. Το Rottweiler? Έμπαινε με την όπιστα και έμπαινε με τον μπροστά. Δεν μπορούσα να γυρίσει ζωντανό μέσα. Έλα, ρε. Και τα Αθήνα κάθε μέρα εκεί. Όλη μέρα. Όχι, θα τα λάβει και ο σκύλος. Δεν θέλω να ξέρω πώς παίρνει αυτός ο σκύλος, ούτε σε αιχμαλώτους πολέμους δεν το κάνω. Μετά το βγάλατε, δεν ήταν το σκύλος νευρικός, δεν είχε πάθει, ας πούμε. Όχι, ευτυχώς ήταν ακόμα κουτάβι και δεν του είχε γίνει βίωμα αυτό. Χαζοχαρούμενο ήταν, υιοθετήθηκε κιόλας από άτομα της ομάδας και έχω βγάλει την ιστορία όλοι. Μπορεί να το δουν τα παιδιά στο ίντερνετ, στο YouTube. Αλλά μάλιστα... πάτε στο κανάλι Παναγιώτης Μίλες στο YouTube και τα βλέπετε όλα. Έτσι. Έχει εκεί πέρα μέσα πολύ βίντεο. Μάλιστα ο τύπος όταν πλησίασε μια κοπέλα από την ομάδα και του είπε γιατί κύριε το έχετε εκεί πέρα μέσα. Τη είπε, εσύ τι θες και ασχολείσαι, δικό μου είναι, το κάνω ό,τι θέλω και άμα θέλω το κρεμάω ανάποδα. Την ατάκα αυτή την έχω γραμμένη σε βίντεο. Οπ, οπ, οπ. Εμπεγιάντο, θα ξαναρίσουμε. Οι σκύλοι, τα ζώα είναι γέννη. Αλλά τώρα μιλάμε για τους σκύλους. Και ο σκύλος ειδικά, δηλαδή, ο σκύλος δεν ζητάμε. Έχει ψυχή. Δεν είναι αντικείμενο που το έχει αγοράσει. Δεν είναι τραπέζι που το βάζει και το βάζει ανάποδα. Ο σκύλος έχει πονάει, φοβάται, έχει αισθήματα. Εμένα ο δικό μου σκύλος, τι παθαίνουμε. Το βράδυ κοιμάται μέσα, τον έχουμε στο σαλόνι και κοιμάται. Γιατί θέλει να είναι κοντά μας, ας πούμε. Έτσι, Παναγιώτη, και πέσει κεραυνός, κλαίει σαν μωρό. Δεν μπορεί να το φανταστείς. Αρχίζει και κλαίει σαν μωρό. Εάν δεν σηκωθώ να με δει, να με δει, δεν σταματάει. Πρέπει να με δει. Καμιά φορά έτσι και κοιμάται, έτσι και έχει αστραπές, έξω από το δωμάτιο, ακριβώς. Να αισθάνω ότι είναι εκεί πέρα. Πόσο σε καταλαβαίνω. Αδρεβούλη, θα σου πω δύο ιστορίες, ναι. Μετά θα σου σηκωθεί η τρίχα. Θα σου σηκωθεί η τρίχα πραγματικά. Όπως και να έχει, ο κύριος αυτός, κατ' επιθυμία του θα το πω, γιατί δεν βρίσκω άλλη περιγραφή, τιμωρήθηκε από τον νόμο
με 35.000 ευρώ πρόστιμο, είναι 30.000 ευρώ από την αστυνομία, 5.000 ευρώ από το δικαστήριο και 1,5 έτος φυλάκιση. Για κάποιο μαγικό λόγο, στο εφετείο όταν πήγαμε για την κανέφεση ο άνθρωπος, θεώρησαν σωστό να παίξουν το βίντεό μου. Τα βίντεό μου είναι νόμιμα 100%. Ναι. Έχουν εθελωμένα πρόσωπα, δεν καταπατούν προσωπικά δεδομένα, τίποτα. Απλά δείχνουν το περιστατικό σαν περιστατικό. Έτσι. Παίξαν το βίντεο στο δικαστήριο. Η πρόεδρος τράβαγε τα μαλλιά της. Και του είπε βέβαια, πολύ σωστά τιμωρηθήκατε. Δεν του κόψε τίποτα, ούτε ευρώ ούτε μέρα. Τι είπε στο δικαστήριο, παιδί. Ρε φίλε, δεν ξέρω, αυτή η υπεράσπιση του και την πρώτη φορά δείξαν φωτογραφίες. Μα τι μπορεί να είπε, παιδί. Θέλω πραγματικά καλά, τι μπορεί να είπε. Αυτός πήγε να το θέσει, το οποίο ήταν αστείο, ότι και καλά τον σκύλο τον πήγαιναν για σπηλαιολογία και έπρεπε να συνηθίσει στους κλειστούς χώρους. Εντάξει. Στο κλουβί. Άστο, μούφα. Σπηλαιολογία δεν είναι εκπαίδευση αυτή, έτσι. Δεν τον κλείνει ο σκύλο κονσέρβα για να μάθει τα σπήλαια. Τον πα και τον εκπαιδεύει στο χώρο εκείνο. Τίποτα, μούφες. Και εμάς όταν πλησιάσαμε δεν μας είπε ότι έχει κάνει κάποιο είδους εκπαίδευση, να του πούμε ότι κάνετε λάθος, να του προτείνουμε μια σωστή εκπαίδευση. Μας είπε ότι το κάνω ό,τι θέλει και μας θέλει το κρεμάω ανάποδα. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα λάθη. Υπάρχει στο βίντεο. Βεβαίως και υπάρχει στο βίντεο. Όλο το περιστατικό υπάρχει. Και που το βγάζουμε το σκυλάκι έξω για πρώτη φορά και που το παίρνουμε. Όλο, όλο. Και πώς θα αντέχει ο σκύλος να βγει και απ' έξω. Ρε φίλε, πρέπει να το δεις αυτό. Χάζω χαρούμενο, τελείως. Χαρά, λες και ένα ολόκληρο κόσμο άνοιξε μπροστά του. Εγώ να ταιριάζω ολόκληρο κόσμο. Έτσι παραδέχομαι πραγματικά. Γιατί και ένα πλάσμα να έχει σώσει, ένα πλάσμα έχει σώσει ένα πλάσμα. Ισχύει, ισχύει. Πόσο μάλλον που έχουμε σώσει πάνω από 250. Πάνω από 250 περιστατικά έχουμε διεκπαιρεώσει. Άκου δύο ιστορίες λοιπόν τώρα. Για να καταλάβουν και οι δικοί μου τυπάρες μου εδώ που βλέπουν τι εστί σκύλος. Θα πω ότι δεν ξέρεις ποιος πραγματικά είσαι αν δεν έχεις ζήσει με σκύλο. Μπορεί να ξεκλειδώσει κάτι μέσα σου που δεν ήξερες ότι υπάρχει και το λέω θεωρητικά. Εγώ, παιδιά, εγώ, πρώτος από όλους, εγώ. Το έζησα, το βίωσα σε όλο το μεγαλείο. Λοιπόν, ήμουνα με τον Τζελάρα. Ο Τζελάρας είναι σαν αρκούδι, είναι σαν εμένα, σε σκυλί. Είναι έτσι γεροδεμένο, αλλά είναι πρόβατο τελείως, μια πασχαλίτσα. Και όπως κάναμε τη βολίτσα, μας βλέπω έναν ανθρωπάκο ο οποίος ήταν πολύ στραβωμένο το κορμάκι του, πάρα πολύ. Και ήρθε με πολύ μεγάλη προσπάθεια, έκανε τσούκου τσούκου εκεί προχώρα. Γιατί όταν σου λέω βηματάκι, βηματάκι, πόντο πόντο φίλε. Τον έβλεπα και περίμενα. Πλησιάζει, σκύβει με κόπο και τον χαϊδεύει. Με κόπο όμως φίλε, δεν του ήταν εύκολο. Λέω, τα αγαπάτε, μου λέει πάρα πολύ. Πάω καλύτερα, μου λέει, άμα γίνω λίγο πιο καλά θα πάρω. Και του λέω, αν επιτρέπετε, τι πάθατε, φίλε, και μου λέει, έχασα το σκύλο μου και πάθα κεφαλικό. Το καταλαβαίνεις, εσύ το καταλαβαίνεις, εγώ το καταλαβαίνω. Στην πρώτη γυμνασίου, σου λέω και πριν, ξυπνάω το πρωί να πάω πατέρα μου στο σχολείο. Στο λέω, το λέω και κάθε που λέω, κάθε φορά να ταιριάζω. Αρχίζει ο σκύλος και πηδάει πάνω, μας έκανε χαρούλες. Δεν φοβάθηκαμε, γιατί είχαν πολύ παραπάνω από το συνηθισμένο. Και το σκύλο μετά από 2-3 λεπτά πέσε κάτω και θα φρίζει το στόμα του, του είχαν ρίξει βόλα. Και μας αποχαιρετούσε ο σκύλος. Ο σκύλος είχε καταλάβει ότι θα πεθάνει, μας αποχαιρετούσε. Τον αρπάμε, τον πάμε στο αυτοκίνητο, τρέχουμε, πάμε στο γιατρό, μέχρι να πάμε και πεθάνει. Δεν προλάβουμε να το σώσουμε. Τρεις μέρες στο λόγο μου, τρεις μέρες, δεν μπορούσα να πάω σχολείο. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι από την αγόρια μου. Δηλαδή ο σκύλος, ο οποίος δεν έχει σκύλο, δεν μπορεί να καταλάβει. Το δέσιμο που δημιουργείς με το σκύλο, παιδί μου, είναι μέλος της οικογένειας σου. Τελείωσε δηλαδή. Χάνεις άνθρωπο, δηλαδή. Αυτό πράγμα είναι. Θα τους το πω, παιδιά, δεν είμαστε τρελοί. Γιατί δεν το λέμε μόνο εμείς. Όλος ο κόσμος που έχει ένα σκύλο και το σέβεται και το αγαπάει, θα σας πει τα ίδια λόγια. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου. Καταρχήν συμμετέχεις στα πάντα. Ό,τι και να κάνεις μέσα στο σπίτι, σε ακολουθάει. Εγώ μπαίνω για μπάνιο και έρχεται ο φρεντάρας και κλείφει την κουρτίνα του μπάνιου. Εντάξει. Δηλαδή είναι παντού. Έχουμε τις φωτογραφίες από τους σκύλους του Παναγιώτη, αυτούς που μας έδινε πριν. Να δούμε λίγο τις φωτογραφίες, γιατί έτσι είναι. Έχω ανεβάσει τόσα βίντεο. Σε όλα μου τα βίντεο είναι μέσα. Δηλαδή η εισαγωγή είναι με τα βίντεο. Εγώ που μπουν οι τυπάρες και δουν εκεί πέρα. Για βάλε μας Παναγιώτη, έχουμε τις φωτογραφίες. Για να δούμε λίγο. Εδώ τι βλέπουμε. Αυτή εδώ, φίλοι, είναι η μαγική στιγμή. Κοίτα βλέμμα μου πετύχαμε. Αυτή η στιγμή, κοίτα, είναι λες και μιλάει πατέρα σε γιο. Αυτή τη φωτογραφία είναι μαγική. Αυτό θα γίνει τατουάζ όλη την πλάτη. Α, δεν πονάς με το τατουάζ. Ναι, δεν έχω παράπονο, πονάω. Για πάμε να δούμε την επόμενη. Καλά, αυτή είναι η φωτογραφία, αυτή μου άρεσε. Αγκαλίτσας. Είναι αγκαλίτσας. Βλέπεις ολόκληρο γομάρι και είναι αγκαλίτσας. Πολύ παρεξηγημένα ζώα τα pitbull. Πολύ παρεξηγημένα ζώα. Δεν είναι επικίνδυνα. Καθόλου. Τίποτα. Πρέπει για να κινδυνέψει να σε γλυφιτσούρι. Άνθρωπος δεν κινδυνεύει από τα pitbull. Δείτε ρε παιδιά, σκύλο. Καλά, είναι αξιαγάπητο, δεν υπάρχει.
Πολύ αξιόλογο. Να τον γνωρίσει από κοντά. Λοιπόν, θέλω να δεσμευτεί εδώ στην κάμερα. Θα τον φέρω και τον τυπάρα εδώ τον φίλο μου. Εγώ πρώτα απ' όλα στο σχολείο φέρνω. Στο γραφείο φέρνω όποτε θέλει. Με πειράζει καθόλου. Έτσι, σπίτι μου, καλυμμένα. Αλλά θα δω και σπίτι του. Θα δω. Με την κουστούμιά σου και θα σε κάνει ο Φρέντο. Θα σε ταυτοποιήσει. Θα δει τον γλωσσόφιλο σε Άδωνη από Φρέντο. Για να δούμε λίγο το βίντεο τη υποψηφιότητα τώρα, γιατί εδώ είμαστε για να πα για ένα σταυρό. Παραλαμβάνω. Όχι, δεν είμαστε για να πάρω σταυρό. Όχι, εγώ θέλω να σου δώσω. Εγώ θέλω να σου δώσω. Εσύ μην θέλει. Εγώ θα σου δώσω. Σέρβια θέλω να σου δώσω. Στην πολιτική πρέπει να μπαίνουν άνθρωποι που έχουν κάτι να προσφέρουν. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αυτό που κάνεις εσύ πολύ ωραία οργανωμένα με τους Angels και μπράβο σε συγχαρητήρια και το κάνεις για πολλά χρόνια. Άμα μπορεί να γίνει με θεσμικό τρόπο, θα έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Στην διαφορά. Αστυνομία ζών. Ναι, θα, δηλαδή, εσύ μπορεί να έχει σώσει 250, αν τον αναλάβει η περιφέρεια, αν οι Angels δουλεύουν με τους μηχανισμούς περιφέρειας, θα σώσεις 2.500 ζώα. Δεν είναι προσωπικό θέμα φίλε. Αυτό. Είναι, το ξέρω, είναι βρύτερο το προσωπικό. Έτσι. Τιμή μου, να σε καλά που για να δούμε λίγο το βίντεο, της υποψηφιότητας. Για να δούμε το βίντεο. Φύγαμε. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι. Οι μεγάλοι πάνε και ψηφίζουν. Η νεολαία μου μου ψιλοβαριέται. Αυτό το βίντεο είναι ένα κοινωνικό πείραμα τυπάρες μου για να δείτε πόσο σημαντικό είναι να ακουστεί και η δική σας φωνή. Ρε, ας το βίντεο όλο να παίξει. 3,5 λεπτά. 3,5 λεπτά το βίντεο. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι. Οι μεγάλοι πάνε και ψηφίζουν. Η νεολαία μου μου ψιλοβαριέται. Αυτό το βίντεο είναι ένα κοινωνικό πείραμα τυπάρες μου για να δείτε πόσο σημαντικό είναι να ακουστεί και η δική σας φωνή. Τους τρεις πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι πολιτικός. Πολιτικός μπορεί να είναι αυτός. Πολιτικός αυτός. Πολιτικός ο κύριος. Ρώμας. Πολιτικός. Ποιος μέλος συμμορίας και ποιος φυλακισμένος. Μέλος συμμορίας μπορεί να είναι αυτός και φυλακόβιος αυτός. Και αυτός. Σε συμμορία. Φυλακόβιος, μέλος σύρουε συμμορίας. Μέλος συμμορίας, φυλακισμένος ο άλλος, ο μεσαίος. Θα ψήφιζες κανέναν από αυτούς. Κανένα. Από αυτούς. Μάλλον εκείνον. Αυτός φυσικά. Και μία τελευταία ερώτηση. Δίνω σε απαντήσεις και διαλέξεις τη μία. Τι είναι Unboxholics, απορρυπαντικό πιάτων, πρόγραμμα της NASA Μίκητας. Πρόγραμμα της NASA μήπως. Νομίζω το τελευταίο. Πρόγραμμα της NASA. Κανένα. Κάποιο μικρόβιο είναι, αλλά δεν μικρόβιο. Το ξέρω. Μίκητας, Μίκητας, Μίκητας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία είναι άψογη. Τώρα καταλάβατε τι πάρες μου. Καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι να πάτε να ψηφίσετε. Ακούς λοιπόν και δύο φιλαράκια τι έχουν να σας πούνε. Οι πιο μεγάλοι τιμούν συνήθως το δικαίωμα του εκλέγειν και πάνε και ψηφίζουν κανονικά. Πολλοί νέοι όμως αδιαφορούν ή φιλούνται. Ω, μάγκες μου, όλοι πρέπει να έχουν κάποιον να σε αντιπροσωπεύει. Διάλεξε τον άνθρωπό σου. Οι άλλοι έχουν. Εσύ γιατί να μην έχεις. Από τους τρεις πιστεύετε ότι είναι μέλος συμμορίας. Ποιος από τους τρεις ότι είναι πολιτικός. Ποιος από τους τρεις ότι είναι φυλακόβιος, αυτός είναι πολιτικός. Και αυτός είναι ο σύμπρατος, το παιδί φάντασμα. Αυτός είναι το παιδί φάντασμα. Ναι. Και αυτός. Είναι ο Κουτρούμπας. Κουτρούμπας, έγινε. Να ρωτήσω κάτι, θα περάσετε κανέναν από τους πρωθυπουργό. Δεν είναι πιο καλά εγώ να σώσω το Εύρο και την Ελλάδα. Το ίδιο πιστεύω και εγώ για σας. Και μία ερώτηση πολύ κρίσιμη. Ναι. Πολύ κρίσιμη. Ναι. Τι είναι το Unboxholics, απορρυπαντικό πιάτων, Μίκητας ή πρόγραμμα της NASA. Πρόγραμμα την NASA είναι όλα αυτά τα φαινόμενα. Γιατί θα πάρω τώρα ποδήλατο. Ό,τι πήραμε κι εμείς. Πιστεύεις ότι η Παναγιώτης Μοίρας το παίζει φιλάνθρωπος για να βγει πρώτος σε ψηφούς. Τι έχεις να πεις για τα κομματόσκυλα του Παναγιώτη Μοίρα. Υπάρξει.
Παναγιώτη, ειλικρινά σου έχουμε πολύ καλή επιτυχία την Κυριακή. Αλλά πάνω απ' όλα, θέλω να σου ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνουμε με τους Angels. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν όλες οι φιλοζωικές οργανώσεις είναι όπως το λέει, δεν είμαι τόσο ειδικό, αλήθεια είναι. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λες εσύ είναι κάτι πολύ ωραίο. Να γίνει αυτό κτήμα όλων. Ναι, ισχύει. Αυτό, εσύ προσπαθεί να το κάνει κτήμα όλων. Εγώ προσπαθώ, αυτό εδώ είναι μέσα για να πετύχω ένα μεγαλύτερο σκοπό, να ευαισθητοποιήσω την νεολαία. Άμα η νεολαία δεν αλλάξει και δεν γίνει καλύτερη από εμάς, αδερφέ, δεν κάναμε τίποτα. Άμα κάνουμε τους νέους ίδιους με εμάς, δεν άλλαξε τίποτα. Άμα τους κάνουμε καλύτερους, θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Τόσο απλά. Όλη η προσπάθεια με τα σκυλάκια, με τους αστέγους, γιατί κάνω και έργο με αστέγους, για τα δικαιώματα του πολίτη και με αυτό ασχολούμαι πολύ έντονα. Όλα, όλα, τα πάντα, όλα για την νεολαία. Τα πάντα, όλα για τις τυπάρες μου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία λοιπόν την Κυριακή. Αδερφέ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ που με κάλεσες. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο της ελληνικής αγωγής και πάμε στο επόμενο μου προσκεκλημένο, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη. Όπου θα μιλήσουμε πια για άλλο πράγμα, για την ελληνική ναυτιλία. Πάμε. Summer Camp στην ελληνική αγωγή. Το μοναδικό θερινό πρόγραμμα που συνδυάζει καθημερινές εκπαιδευτικές εκδρομές με την ψυχαγωγία, κάνοντας την εισαγωγή των παιδιών στα αρχαία ελληνικά μια ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη. 6 εβδομάδες, 6 θεματικές ενότητες, 30 εκδρομές. Και το ταξίδι μας στον κόσμο της αρχαίας Ελλάδος μόλις ξεκίνησε. Από την ελληνική αγωγή.